Ονομάζομαι Στέλλα Μιχαηλίδου, εκπροσωπώ τον ΑΟ Ερμή, Νικέας Ρέντι, προπονητής μου είναι ο Κώστας Βογιατζάκης. Ήταν η δεύτερη μου κούρσα. Είχα έναν πολύ μικρό τραυματισμό στο πόδι και τώρα πάω μέσα από αγώνες κάνω την προπόνησή μου μέχρι να επανέλθω και να βρω τα βήματά μου. Ο αγώνας εδώ στην Καλαμάτα σας ικανοποίησε σαν συνθήκη, σαν ανταγωνισμό? Είχε πάρα πολύ καλές συνθήκες και πάρα πολύ καλές αθλήτριες και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Έρχομαι κάθε χρόνο σε αυτή τη διοργάνωση και μου αρέσει πάρα πολύ. Η κούρσα καλή, δυνατή? Ήταν μια καλή κούρσα προπονητική. Γεια σας, ονομάζομαι Πολιτή Μαντά. Είμαι από την Πάτρα, αγωνίζομαι για την Ολυμπιάδα Πατρών και προπονούμε την Τίνα Μπορνιβέλη. Εμείς είχαμε μια σχετικά δύσκολη χρονιά, οπότε τώρα ξεκινάμε με κάποιους αγώνες έτσι προπονητικού χαρακτήρα. Εντάξει, η επίδοση δεν είναι αυτό που θα ήθελα, αλλά οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές. Κάνω μια καλή προπόνηση και συνεχίζουμε. Είναι η πρώτη φορά στα Παπαπλήσια? Όχι, έχω ξαναγωνιστεί εδώ και ερχόμαστε σχεδόν κάθε χρόνο γιατί είναι πολύ καλές συνθήκες και το στάδιο. Το επίπεδο φέτος είναι αρκετά υψηλό. Ειδικά στα σπριντ και στα 100 μέτρα είναι αρκετά υψηλό. Σας δίνει όθηση για κάτι περισσότερο φέτος? Ποιες είναι οι προσδοκίες? Εντάξει, είναι μια καλή αρχή. Είναι λίγο δύσκολη χρόνια, αλλά είναι μια καλή αρχή. My name is Sarah Atrouzaki and I'm from Switzerland. Atrouzaki. Atrou Jackie. Correct. So tell us a few words about the race here today, if it was according to your expectations and about your time. The race today was fine. I was not really satisfied with the time, but I guess it's a work in progress. We're just in the beginning of the season. The conditions are great, a bit windy, but it's still fine. We are really enjoying here and I really like the whole organization. Is it your first time in Greece? For a competition, yeah, it's the first time. So I really like the whole atmosphere. The public is great, so it's fine. And about this year's goals, what do you expect? Well, obviously the goal is to go to the Olympics, like everybody here. But to also just run freely, no stress, just fun this year. Thank you very much. Thank you. An easy race. Are you happy with your time? I'm happy because I'm winning. But not happy that much because it's not my baby. I come here to do my best to move on. But next time, inshallah. But I'm so, so happy. And thank you, Greece, for having me. That's it. First experience, will you come back? I will come back, sure. Because everything is, here is good. The country, the people, all of them. So I hope I come again. And do my best again, shall I? Thank you. Welcome. Επίδοση που σου δίνει την τρίτη θέση στα Παπαπλήσια φέτος, που είναι λίγο για τις εντυπώσεις σου και αν ένιωσες τον ανταγωνισμό όπως το περίμενες? Ναι, εντάξει, από άποψη επίδοση δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο. Ίσως και εγώ μέσα στην κούρσα ένιωσα κάτι διαφορετικό, αλλά το photo finish δεν λέει ψέματα. Προς Θεού. Ναι, ανταγωνισμός υπάρχει, κάθε χρόνο υπάρχει εδώ στα Παπαπλήσια. Και ελπίζω κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερα. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι σε μια άλλη φάση, γιατί διανύω ίσως και την τελευταία μου σεζόν. Περιμένω το παιδάκι μου, οπότε... Πολλές αλλαγές, είναι κάποιες απότομα. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην προπόνηση, δεν βγαίνουν τόσο καλά όσο θέλουμε. Αλλά εντάξει, νομίζω το παλεύω και θα το παλεύω τουλάχιστον να πάρω την πρόκληση για την εθνική ομάδα, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι είμαι εκτός, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά, οπότε υπάρχουν άλλοι δύο αγώνες που θα το κυνηγήσω. Το feeling όμως ποιο είναι ξεκινώντας εδώ την Καλαμάτα, γιατί στην ουσία κάνετε μία πρόβα general με έναν τρόπο? Ναι, προηγήθηκε χρονικά ένας άλλος αγώνας στα Αλεξάνδρεια, εκεί έτρεξα λίγο καλύτερα, αλλά ναι, εντάξει, είναι Μάιος μήνας, τα πρωταθλήματα είναι σχετικά, το ευρωπαϊκό είναι νωρίς, η Ολυμπιάδα είναι τέλη Αυγούστου. Αλλά εντάξει, γίνονται καλές επιδόσεις, καλές προσπάθειες. Είδαμε ο πρώτος κέρδισε με 10-27, αν δεν κάνω λάθος. Προχωράμε και υπάρχει νεολαία από πίσω, Έλληνες αθλητές, max μέχρι 25 χρονών, που πιστεύω ότι θα δούμε πολλά πράγματα σε υψηλό επίπεδο από τα παιδιά. Είπες ότι είναι και μια σεζόν για την οποία σου φέρει αλλαγές, είσαι σκεφτεί που θα είναι η επόμενη μέρα? Ναι, έχω σκεφτεί. Ήδη κάνω κάποια βήματα στο τμήμα του marketing και του management. Ευελπιστώ φέτος να πάρω και το certification από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για να είμαι πιστοποιημένος manager και δουλεύω προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή από τον χρόνο θα δείτε κάποια άλλα πράγματα από μένα και όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.